Η δασική χάρτηση είναι ένα τελευταίο θέμα εξελίξιμο που αφορά τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, αλλά και όλους τους ιδιοκτήτες αγροτιμαχίων, που έχει σχέση και με το κτηματολόγιο. Δηλαδή, αν δεν γίνουν το αγροτικό κτηματολόγιο, δεν μπορεί να γίνει μετά το κανονικό πρέμα που εκεί ξεκινάει. Είναι μια δραστηριότητα που την κάνει ο συνεταιρισμός, βοηθάει τους παραγωγούς ο συνεταιρισμός μέσα από το ΟΣΔΕ, που βλέπει μέσα ποια χωράφια έχουν δασικό χαρακτήρα και πόσα τετραγωνικά ή στρέμματα έχει το κάθε χωράφι. Και ο συνεταιρισμός βοηθάει εδώ με τον τοπογράφο που έχει και με μια δικηγόρο που έχουμε για, για τους δασικούς χάρτες, τη δικηγόρο του συνεταιρισμού, θα το καταλάβετε, την κυρία Μαρία Βέρη. Κάνουμε αιτήσεις αντίρρησης, προσκομίζουμε στο δασαρχείο μαζί με τον τοπογραφικό και ζητάμε η εξαγορά ή αντίρρηση. Η εξαγορά του αγροτιμαχίου που βγάζει δασικό χαρακτήρα, η αίτηση αντίρρησης που λέμε ότι δεν είναι λάθος το χάρτη, όπως υπάρχουν αυτές τις περιπτώσεις που είναι χωράφι του αναδασμού που τα βγάζει δασικό χαρακτήρα που τα βγάζει. Εκεί δεν πάμε για εξαγορά, πάμε για αντίρρηση και λέμε αφού είναι τον αναδασμό, υπάρχει τίτλος, είναι λάθος το χάρτη αυτό. Αφορά μεγάλη έκταση στην Γαλάτιστα. Αφορά μεγάλη έκταση, όλη τη Χαλκιδική συγκεκριμένα, αλλά η Γαλάτιστα έχει, παρότι έχει και αναδασμό, έχει πολλά χωράφια που έχουν εξερθωθεί από τους παππούδες μας ή τους πατεράδες μας δεκαετία του 60-70, γιατί οι αεροτογραφίες που παίρνει το δασαρχείο είναι το 45. Και από το 45 μέχρι τώρα καταλαβαίνετε ότι έχουν αλλάξει, όλη η γη έχει αλλάξει, όχι εδώ η περιοχή δεν έχει. Να καταλάβεις μόνο από τα μηχανήματα που υπάρχουν στη Γαλάτιστα. Εν πάση περιπτώσει είναι μια διαδικασία που πρέπει να έχει να τελεσιδικήσει. Τώρα έχει κάποιο κόστος για τους παραγωγούς αυτό. Αλλά δεν γίνεται κι αλλιώς, ούτε να τα άφηνα να ολοποιήσω, ούτε να μην γινόταν. Γιατί έτρωγαμε και πρόστιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή δεν έχουμε κτηματολόγιο σαν Ελλάδα. Και αυτά όλα τα πλήρωναν πάλι εμείς.